Κοίταξε. Η Λαμία, φούλαρε, έπαιξε box to box, 65 λεπτά 70. Δεν άντεξε. Απ' τη μια καλά έκανε, γιατί είναι μια ομάδα σωμένη, πάει για το κύπελο. Καμιά σχέση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που δεν βγήκε από την περιοχή. Παρουσίασε μια άλλη κατάσταση εδώ. Δηλαδή και πήρε την μπάλα και βγήκε και χώρους έδωσε πολλές φορές στον ΠΑΟΚ να βγει σε κόντρα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια στο transition του, το επιθετικό δεν ήταν καλός. Αυτό με προβλημάτισε. Και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να έχει δύο γρήγορους στο back, συγγνώμη, οι δύο χαφ του ήταν αργοί. Ο σκόρερ Σακόφ και ο Ολιβέιρα. Εκεί θέλει μια ταχύτητα. Δεν έχει ταχύτητα και ο ΠΑΟΚ. Οπότε μια Λαμία η οποία πήγε, έπαιξε ποδόσφαιρο, έχασε την μπάλα με αρκετούς παίκτες ψηλά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε την επαναφορά από την άμυνα στην επίθεση σε γρήγορο χρόνο. Έδειξε μια αδυναμία ταχύτητα στη μετάβαση. Το άλλο είναι ότι αποδεικνύεται εδώ και πολλούς μήνες, το λέω, ότι η μαγεία του ΠΑΟΚ είναι η πίσω γραμμή με αρχηγό τον τερματοφύλακα, τους δύο στόπερ και τους δύο πλαγιούς μπακ. Η κίνηση του Μπίζεσβαρ να παίξει δεκάρι είναι όλα τα λεφτά. Δεν μπορεί να παίξει ο Πέλκας με τον Μπίζεσβαρ. Είτε παίξει ο ένας δεξιά είτε ο άλλος στο κέντρο ή το ανάποδο. Είτε δηλαδή παίξει ο Μπίζεσβαρ αριστερά με τον Πέλκα δεκάρι ή το ανάποδο. Γιατί κομπλάρει ο Πέλκας. Είναι σαν να βγει να δούμε μια μουνάρα για καφέ με μια φίλη της η οποία είναι, ας πούμε, χοντρούλα. Έχει σπυράκια και πάει να βγουν στον δρόμο, ρε παιδί μου, και να κάνουν πασαρέλα, να κάνουν βόλτα. Πώς θα νιώσει η χοντρούλα με τα σπυράκια? Έτσι νιώθει ο Πέλκας με τον Μπίζεσβαρ. Το νιώθω αυτό, το καταλαβαίνω, είναι δεδομένο. Πάρα πάρα από τον Ερίκε πράγματα. Πρέπει να πάρει από τον Ζαπά πράγματα που δεν έχει πάρει. Και φυσικά έχει μείνει πολύ πίσω ο Λιμιός. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι καλοί χαφ του ΠΑΟ βγήκανε Fiat, Μαουρίσιο και Βέρμπλουμ. Και οι καλοί χαφ, Μαουρίσιο και Βέρμπλουμ, βγήκαν Fiat, σακάντιδες. Ενώ οι άλλοι είναι αργοί. Κάνιας, Σεκόβ, Ολιβέιρα. Πολύ αργότητα βλέπω στα χαφ του ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι τα εξτρέμ θα πάρουν μπροστά, όπως πήρε ο Ενρίκε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Λάμπρου, τον οποίο εγώ πίστευα και αδίκως τον δώσανε εκεί, αλλά μπορεί με τα παιχνίδια να βελτιώθηκε, ίσως να του γίνει και καλό. Και το... αυτό που διακρίνω και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά το βλέπω και εγώ, είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα φορ με αυτούς τους δύο δείχνει ότι δεν κάνει τη διαφορά για την επόμενη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γι' αυτό θα αναζητήσουν και τρίτο φορ. Γι' αυτό θα αναζητήσουν και τρίτο φορ. Συμπέρασμα. Τον κουλούρι, δεν ξέρω. Συμπέρασμα. Το πρωτάθλημα το ΠΑΟΚ το δίνει η εκτελεστή δυνότητα του Πρίγιοβιτς σε πρώτο χρόνο, η πίσω γραμμή το δεύτερο γύρο και η μετάθεση του Μπίσεσβαρ πλέον στο 10, του Ζαμπά στο 7 και βγήκε έξω ο Πέλκας με το Λιμιό. Καλή ομάδα, αλλά όχι από τις καλύτερες που έχουμε δει στον ΠΑΟΚ. Καλή ομάδα, αλλά όχι από τις καλύτερες. Ομάδα του Προέδρου, ομάδα των γυμναστών, ομάδα των βοηθών προπονητού και όχι του Λουτσέσκου. Αυτό το λέω πάντα. Δεν μου κάνει κλικ για τον μεγάλο ΠΑΟΚ που θέλουν να ονειρευτούν οι φίλοι μας εδώ, οι ΠΑΟΚΣΥΔες. Αυτά.